Γεια σας. Το όνομά μου είναι Τζορτζίνα Λιώση. Βρίσκομαι εδώ σήμερα ώστε να μιλήσω για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στη μεταμόρφωση ενός ηθοποιού. Αυτό λοιπόν με έκανε να αναρωτηθώ κι εγώ για το αν πραγματικά έχουμε να κάνουμε με μία μεταμόρφωση που συμβαίνει επί σκηνής. Εάν δηλαδή, λόγου χάρη, το πρόσωπο φεύγει από τον εαυτό του για να επισκεφτεί έναν ξένο. Ποιος είναι όμως αυτός ο ξένος και πού μπορούμε να τον βρούμε? Η σκέψη δική μου οδηγείται περισσότερο στο ότι όταν έχουμε να κάνουμε με μία μεταμόρφωση αναφορικά με έναν ηθοποιό, δεν εννοούμε την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου από τον εαυτό του, αλλά την ουσιαστική αναζήτηση και την συνειδητή απόφαση να φέρει στην επιφάνεια στοιχεία και συμπεριφορές του χαρακτήρα του που έχει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Να εντοπίζω δηλαδή στον εαυτό μου χαρακτηριστικά που έρχονται στην επιφάνεια όταν μου συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, ώστε να μπορέσω να αφηγηθώ και μια δοσμένη ιστορία που είναι και το ζητούμενο. Γιατί στην πραγματικότητα μου είναι δύσκολο να μιμηθώ μια συναισθηματική κατάσταση χωρίς το ερέθισμα που την προκαλεί. Ή μάλλον, για να διορθώσω, θεωρητικά μπορεί να είναι εύκολο να μιμηθώ μια κατάσταση, είναι όμως αρκετό. Δηλαδή, φορώντας ένα χαμόγελο, μπορώ να προσποιηθώ τον ευτυχισμένο ή τον χαρούμενο. Για ποιο λόγο είμαι χαρούμενος? Είμαι χαρούμενος επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο ή επειδή βλέπω το Toy Story που είναι αγαπημένη μου ταινία? Είμαι λυπημένος γιατί σκίστηκε το αγαπημένο μου κόμικ ή γιατί έχω χάσει τη γάτα μου και την ψάχνω? Ό,τι κι αν είναι, πάνω σε αυτό αντιδρώ. Σύμφωνα με το πώς θα αντιδρούσα εγώ στη δική μου τη ζωή. Πάντοτε, εγώ θα είμαι. Μέσα από τα δικά μου βιώματα, τα δικά μου εκφραστικά μέσα, τη δική μου φωνή και το δικό μου σώμα. Ωστόσο, θα είμαι εγώ σε μια προσπάθεια να αφηγηθώ κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Επομένως, και με αφορμή αυτή τη μεταμόρφωση, στριφογυρίζω λίγο πολύ στην ιδέα πως στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για μια απομάκρυνση από τον εαυτό μας και για την ανακάλυψη ενός ξένου προσώπου, αλλά για την ουσιαστική κατανόηση του εαυτού μας. Δορίζουμε σε αυτούς τους χαρακτήρες τρόπους και συμπεριφορές και εμείς παίρνουμε από αυτούς λόγια που ενδεχομένως να μην λέγαμε ποτέ, κάνοντας έτσι μια προσπάθεια να πλησιάσουμε αυτόν τον ξένο άνθρωπο, κάνουμε και ένα γενναίο βήμα, να απεκδηθούμε ένα κομμάτι του εαυτού μας και έτσι πλησιάζουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το άγνωστο, σε αυτόν τον ρόλο, σε κάτι το οποίο από μακριά μπορεί να φαντάζει αδιανόητα ξένο. Πλησιάζοντας λοιπόν, βλέπουμε τα μικρά σημεία στα οποία συναντιόμαστε εμείς με αυτόν τον άνθρωπο. Και θέλω να υπογραμμίσω τη χρήση της λέξης άνθρωπος, γιατί πολλές φορές τείνουμε να αντιμετωπίζουμε έναν ρόλο ως έναν ήρωα, έναν τραγικό ήρωα, έναν μύθο. Είναι ο Άμλετ, ο πρίγκιπας της Δανίας. Όχι, είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον πατέρα του. Πολύ πιο εύκολα θα βρούμε κοινά σημεία μαζί του, εάν τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά να τον περικυκλώνουμε με την ελπίδα να τον συναντήσουμε στην άλλη πλευρά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι αρκετά επίπονη, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με αυτό που είμαστε, με αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, με αυτό που θα θέλαμε να δείχνουμε στα μάτια τρίτων, αλλά και με πράγματα που έχουμε απορρίψει και δεν θα θέλαμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε. Όλα αυτά είναι προσωπία, είναι μάσκες που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και να μας ορίζουν. Το να είμαι ευγενικός, να είμαι δοτικός, να είμαι διεκδικητικός είναι χαρακτηριστικά
που έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε και να μας ορίζουν. Όταν όμως δεν είμαστε όλα αυτά, δεν πάβουμε να είμαστε και εμείς. Η συγκινησιακή μνήμη είναι πολύ χρήσιμη στη διαδικασία ανέβρεσης στοιχείων ενός ρόλου για έναν ηθοποιό. Όταν όμως καλούμε να αφηγηθώ μια συγκινησιακή κατάσταση η οποία δεν μου είναι γνώριμη, τι συμβαίνει? Πώς υποδύεται κάποιος τη μύδια? Πώς υποδύεται κάποιος έναν πατέρα, αν δεν έχει παιδιά? Από μια τράπεζα, αν θέλετε, η οποία δημιουργείται από πολλά μικρά ίχνη συναισθημάτων, μπορούμε να δανειστούμε επιμέρους πράγματα και να τα αναπλάσουμε στα χέρια μας, όπως εμείς χρειαζόμαστε και όπως εμείς καλούμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Από εκεί θα δανειστώ την ιδέα του βασιλιά. Ο δικός μου βασιλιάς, όμως, θα είναι διαφορετικός από τον δικό σου. Γιατί θα μεταφραστεί από το δικό σου σώμα. Η πηγή, όμως, είναι η ίδια. Κατά τη γνώμη μου, η αντίληψη του όταν μπαίνω στο ρόλο χάνομαι, είναι σε ένα βαθμό λανθασμένη. Δεν πρέπει να μπαίνεις στο ρόλο και να χάνεσαι. Καλείσαι να είσαι 100% συνειδητός, με απόλυτη διάβγεια και πλήρη παρουσία. Αν κάτι, είναι να κάνεις λίγο χώρο μέσα σου, ώστε να χωρέσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και έτσι να βρίσκεσαι πάντα σε μία γκρίζα ζώνη, ανάμεσα σε αυτό που είσαι εσύ και σε αυτό που είναι ο άνθρωπος για τον οποίο διαβάζεις. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει τίποτα περιττό από μία συγκινησιακή μνήμη. Τα πάντα είναι ουσία. Άρα το να μεταμορφωνόμαστε για τον καθένα είναι κάτι πολύ προσωπικό, όπως και, και ο δρόμος που θα μας οδηγήσει σε αυτό. Πώς είναι να θυμάμαι τον εαυτό μου όταν κλαίω, όταν πιέζομαι, τι δημιουργεί αυτό στο σώμα μου, πώς αλλάζει την αναπνοή μου και πώς η αναπνοή μου αλλάζει τον τρόπο της ομιλίας μου. Τα πάντα είναι ουσιαστικά. «Δεν θα πάμε πια στα δάση, νεκρά κοίτονται τα δέντρα», έλεγε το πρώτο κοριτσάκι. Γνωρίζω τι σημαίνει να τραγουδάς για τα νεκρά δέντρα. Το έμαθα στις 23 Ιουλίου του 2018. Πριν το γνωρίσω, ήξερα πολύ καλά πώς είναι να το φοβάσαι. Στην παράσταση «Τα τέσσερα κοριτσάκια», εμείς μιλούσαμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με πολύ προσωπική προσπάθεια και ενδεχομένως κάποιες φορές ανεπιτυχώς, δεν προέβαλα κάποιο προσωπικό μου δράμα, αλλά γνώριζα τι σημαίνει να μην υπάρχει πια κανένα σπίτι και κανένας κήπος, όπως έλεγαν. Και κάπου εκεί συναντηθήκαμε. Σε αυτή τη ματέωση, σε αυτό το πένθος, σε αυτή την απώλεια, δεν έπρεπε να αντιμετωπίσω την παράσταση ως ψυχοθεραπεία. Πιαστήκαμε από το χέρι με άξονα μία αλληλοκατανόηση για αυτά που συνέβαιναν και συμπορευτήκαμε. Το σπουδαίο, όπως και να έχει, σε αυτή τη διαδρομή, και δεν το κρίνω ως καλό ή κακό, απλώς το επισημαίνω ως κάτι σημαντικό, είναι πώς καταφέρνεις μέσα από λόγια τρίτων ανθρώπων που καλείσαι να υποστηρίξεις, να νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου, να γνωρίζεις λίγο καλύτερα κάθε μέρα εσένα. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν συνηθίζω να μιλάω μπροστά σε κόσμο, με δικά μου λόγια. Ωστόσο, όλη αυτή την ώρα δεν έπαψα να είμαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ.